Λοιπόν, κυρία Χριστοφίδου, σε εσάς και στους ακροάτες. Μέχρι τώρα κάθε Τρίτη με τα φορτηγά της Ουνφικίπ μεταφέρονταν στα μαρονίτικα μας χωριά και στους εγκλωβισμένους μας εκεί οι προμήθειες. Φαίνεται ότι σήμερα δεν έγινε καν αυτό και έχει μετατεθεί για αύριο. Εντάξει, πρώτα να διορθώσω ότι στα μαρονίτικα χωριά δεν είναι κάθε Τρίτη. Είναι κάθε Τετάρτη. Κάθε εβδομάδα που μεταφέρονται, όχι, είναι κάθε δύο εβδομάδες. Ναι, είναι κάθε δύο εβδομάδες. Ναι, έχετε δίκιο. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν στους άλλους. Ναι, έχετε δίκιο. Κάθε δύο εβδομάδες, αλλά ήταν κάθε Τρίτη, έτσι. Ακριβώς. Στον Κορμαγκίδη κάθε Τρίτη, κάθε μία και μία Τρίτη. Δηλαδή κάθε 15 μέρες μεταφέρονταν τρόφιμα. Σήμερα δυστυχώς ήταν η πρώτη φορά που δεν έχουν μεταφερθεί από απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες. Μίλησα με τον Κορμαγκίδη πριν λίγο. Θα έπαιρναν μόνο τα φάρμακα και αυτά τα περίμεναν ακόμη. Οπότε είναι δεδομένο πλέον ότι δεν θα έχουμε αυτή την ευκολία προς τους εγκλωβισμένους μας, την οποία είχαμε εδώ και τόσα χρόνια. Δεν πήγαν ούτε τα φάρμακα σήμερα που επρόκειτο να πάνε. Υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Σας έχουν, γνωρίζετε εσείς κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό? Μας είπαν ότι θα πάνε τα φάρμακα. Αυτό είναι σίγουρο. Η Ουνφική παρακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει αύριο. Αυτό θα γίνει αύριο και στα μαρονίδια χωριά, αυτό δεν το ξέρω. Μας είπαν ότι θα έπαιρνα σήμερα. Δυσκολίες. Βλέπετε, ο Κορμαγκίδης είναι μαθημένος στα δύσκολα, αλλά εντάξει, ελπίζουμε να βρεθεί η πιο καλή λύση για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν τη ζωή τους για να βρούμε εμείς έτοιμα τα χωριά μας. Ποια μηνύματα παίρνετε από τους εγκλωβισμένους εκεί? Κοιτάξτε, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί? Γιατί λέμε ότι θα τα ανατρέψουμε, αλλά περνάνε οι μέρες. Ακριβώς. Περνάνε και οι εβδομάδες. Και τίποτα δεν γίνεται. Μιλάμε για ανθρώπους κυρίως τρίτης ηλικίας, οι οποίοι πράγματι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, συνέχεια μιλάμε για αυτό το θέμα. Έχουν επηρεαστεί από αυτή την διευκόλυνση που είχαν, διότι ήταν πράγματι πολύ αναγκαία βοήθεια. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να βρεθεί πιο καλή λύση. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμέτου. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Ήταν αναπληρωτής κοινοτάρχης Κορμακίτη. Πάμε και στον κύριο Ιωάννη Παπαπέτρου. Είναι κοινοτάρχης Ριζοκαρπάσου. Κύριε Παπαπέτρου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι η ίδια, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως. Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί? Γιατί φαίνεται ότι δεν υπήρξαν λύσεις. Ναι, η κατάσταση στο Ριζοκαρπάσου είναι ομαλή. Ήδη μεταβαίνουμε και οι τρεις κοινοτάρχες στο Ριζοκαρπάσου αυτήν την ώρα για να δώσουμε εντολές τη Δευτέρα το πρωί να ξεκινήσει το ολοήμερο σχολείο μας. Και θα υπάρχει και σύντηση των παιδιών με κάθε τρόπο. Οι προτάσεις είναι στο τραπέζι και συζητούνται συνεχώς. Θα δούμε όταν μεταβούμε στο Ριζοκαρπάσο αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί από τους κοινωνικούς μας συμβούλους αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Θα το επιλύσουμε όταν θα μεταβούμε στο Ριζοκαρπάσο. Τι κάνουν οι εγκλωβισμένοι τώρα? Οι εγκλωβισμένοι, εντάξει, συζητούν μεταξύ τους ήδη στο καφενείο κάποιες λύσεις και ήδη περιμένουν να πάμε και εμείς να συζητήσουμε μαζί τους. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη διαβίωση τους με αυτές τις προτάσεις που ήδη έχουμε βάλει στο τραπέζι. Ευελπιστούμε να λυθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα για την καλή διαβίωση τους. Τώρα πώς εξασφαλίζουν αυτά τα οποία τους στέρισε ουσιαστικά το ψευδοκράτος, επιβάλλοντας προκλητικά λεγόμενους δασμούς και δεν έρχονται καν τα φορτηγά της Ουνφική να τα πάρουν? Κάποια η πρώτη ανάγκη ήδη πήγαν με κόστος δικός τους φυσικά και τα αγόρασαν από κάποια μακαλικά που υπάρχουν στο Ριζοκάρπασο. Εντάξει, για κοινωνική μας συμβούλη ήδη μίλησαν με κάποιους ηλιοποιημένους. Αν δεν μπορούν να μεταβούν ήδη, να πάνε οι κοινωνικοί σύμβουλοι να τους τα αγοράσουν. Εντάξει, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουν βοήθεια από τους κατοίκους εκεί? Βέβαια, ίσως από Τουρκοκύπριους. Από? Έχουν και από Τουρκοκύπριους βοήθεια? Γιατί είδαμε κάποιες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί ότι υπάρχει και συνεργασία με κάποιους Τουρκοκυπρίους. Λόγω των πολλών χρόνων υπάρχει σίγουρα μια φιλική σχέση μεταξύ κάποιων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, που σίγουρα μεταξύ τους αλληλοβοηθούνται σε πολλά θέματα και θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, που ήδη τα γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν κάποιες βοήθειες με αλληλοβοήθειες. Κύριε Παπαπέτρου, κάτι μας είπατε πριν απολογούμε για το ολοήμερο σχολείο. Για το σχολείο, ναι, στο Ριζοκάρπασο, ξεκίνησε τη λειτουργία του. Τη Δευτέρα το πρωί, τη Δευτέρα θα ξεκινήσει το ολοήμερο σχολείο μας στο Ριζοκάρπασο. Δευτέρα. Και αυτό, ναι, είναι με μία εβδομάδα καθυστέρηση, κύριε Παπαπέτρου. Μία εβδομάδα καθυστέρηση, ναι. Μία εβδομάδα. Και αυτό οφείλεται στην κατάσταση που δημιουργήθηκε. Είναι... Ναι, για τη σύντηση των παιδιών που δεν υπήρχαν τα τρόφιμα για να μπορούμε να τα, ναι, να μαγειρέψουμε για το ολοήμερο. Και πώς θα γίνεται η σύντηση από τη Δευτέρα? Το πιο πιθανό είναι στην αρχή να κάνουμε κάποιες προσπάθειες να αγοράσουμε κάποια τρόφιμα από τις κατεχόμενες περιοχές. Αλλά ήδη έχουμε μιλήσει με το Σύνδεσμο Γονέων που είναι πρόθυμοι και πολλοί γονείς να δώσουν τρόφιμα για τα παιδιά τους στο σχολείο. Να δούμε και να κρίνουμε όταν είμαστε στο Ριζοκάρπασο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαπέτρου. Παραμένουμε στο θέμα, γιατί αυτό το ζήτημα για τον μπλόκο στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους μας, αλλά και τα περί αναστολής για μία εβδομάδα της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου στο Ριζοκάρπασο εξαιτίας αυτής της κατάστασης.